SBC Live και όπως κάθε Παρασκευή αφιερώνουμε ένα σημαντικό μέρος του προγραμματός μας στην ναυτιλία προκειμένου να επιχειρήσουμε μια ανασκόπηση σε εβδομαδιαία βάση της κατάστασης που επικρατεί στην Αυλαγορά. Σε αυτήν την προσπάθεια θα μας βοηθήσει για ακόμη μια Παρασκευή η αναλήτρια του μεσητικού οίκου αγοραπολισίας πλοίων Golden Destiny, η κυρία Μαρία Μπερτζελέτου. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπερτζελέτου. Καλησπέρα. Υποψιάζομαι ότι έχουμε λίγο καλύτερα πράγματα να πούμε αυτήν την εβδομάδα, με δεδομένο ότι μιλάμε για την εβδομάδα που έκλεισε και κατά την οποία διευθετήθηκε κατά τη, σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον, και το ελληνικό ζήτημα. Είχαμε μια συμφωνία, μια ανάσα αισιοδοξία στην Ευρώπη, είναι έτσι? Σωστά. Βέβαια τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα. Βεβαίως. Μπορούμε να πούμε. Γιατί από τη μία πλευρά, στο εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας επιτέλους εξελίχθηκαν θετικά τα πράγματα για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Από την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις οι παγκόσμιες οικονομικές παραμένουν αρνητικές. Θέλετε να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά, να δούμε το κλίμα? Ναι, είδαμε και την περασμένη εβδομάδα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μείωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στο 1,4% για το 2013, όταν το περασμένο Μάιο εκτιμούσε μια ανάπτυξη στο 2,2%. Mm-hmm. Και προβλέπει μια ισχυρότερη ανάπτυξη για το 2014. Μάλιστα. Και προδιαγράφει επίσης μια αρνητική πορεία στις οικονομίες της Ευρωζώνης και της Αμερικής, mm-hmm. την οποία ήδη γνωρίζουμε. Οπότε όλο αυτό πώς μεταφράζεται στην Αυλαγορά, τουλάχιστον για το διάστημα που εξετάζουμε, κυρία Μπερτζελέτου? Σίγουρα το αρνητικό οικονομικό κλίμα που παραμένει στις δύο βασικές οικονομίες της Ευρωζώνης και της Αμερικής έχει μια επίδραση αρνητική στο κομμάτι της Αυλαγοράς των υπορματοκιβωτίων, mm-hmm. που συνεχίζει και παραμένει σε ύφεση από το τέλος του Ιουνίου στην κυριότερη θαλάσσια διαδρομή Ασίας-Ευρώπης. Mm-hmm. Γιατί σαφέστατα τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε συνδυασμό με τη χαμηλή καταναλωτική ζήτηση δεν ευνοούν την σημαντική αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου σε συνδυασμό και με την υπερπροσφορά των πλοίων που υπάρχει. Σωστά. Η ναυλαγορά των εμπορευματοκιβωτίων δεν μπορεί να παρουσιάσει μία άνθηση. Παραμένουν πάντως κάποιες ακτίδες αισιοδοξίας που έρχονται από την Ασία, έρχονται από την κινέζικη οικονομία. Εκεί φαίνεται ότι έχουμε κάποια στοιχεία, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, που μπορούν να δημιουργούν έτσι έστω και συγκρατημένα μια προσδοκία για βελτίωση του κλίματος. Θα λέγαμε ότι ευτυχώς που υπάρχει η Κίνα και δίνει μια ανάσα σε όλο αυτό το αρνητικό παγκόσμιο οικονομικό κλίμα και βοηθάει και την αυλαγορά των Μπαλκάριες. Το θετικό συνέστημα για την Κίνα επιβεβαιώθηκε και από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που προβλέπει μια αύξηση για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας στο 8,5% για το 2013 και 8,9% για το 2014. Mm-hmm. Και ένα επίσης θετικό σημάδι είναι και ότι ο μήνας Νοέμβριος έκλεισε με περαιτέρω αύξηση στο δίκτυο της βιομηχανικής παραγωγής της Κίνας. Που όπως μας λέγατε γεννά αυτομάτως, για να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές μας που δεν έχουν έτσι το ίδιο υπόβαθρο με εσάς, κυρία Μπερτζελέτου, στον κλάδο της ναυτιλίας, να εξηγήσουμε ότι όσο αυξάνεται η παραγωγή και όσο είναι θετικά αυτά τα στοιχεία, αυξάνεται και η ζήτηση για εισαγωγή πρώτων υλών στην Κίνα. Οπότε αυξάνεται και η ανάγκη θαλάσσιων μεταφορών αυτών των πρώτων υλών. Οπότε αναβαίνουν οι τιμές των ναύλων. Έτσι. Αυτή δεν είναι η αλυσίδα που φέρνει το καλό αποτέλεσμα τελικά για την αυλαγορά? Σωστά. Είναι αλυσιδωτή αντίδραση και βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η επιρροή και της παγκόσμιας οικονομίας στο κομμάτι της ναυλαγοράς. Mm-hmm. Είναι δύο κομμάτια αλληλένδετα. Ό,τι συμβαίνει στην οικονομία επηρεάζει και τις ναυλαγορές. Το θετικό βέβαια είναι ότι πάντοτε υπάρχει ανάγκη για μεταφορά φορτίων που υποκινεί το θαλάσσιο εμπόριο και βοηθάει και τις ναυλαγορές είτε σε μεγάλο είτε σε μικρό βαθμό, mm-hmm. ανάλογα πάντοτε και με την διαθέσιμη προσφορά χωρητικότητας που υπάρχει στην αγορά. Κυρία Μπερτζελέτου, μια τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι είναι της τελευταίας στιγμής και δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Ζητώ όμως από την εμπειρία σας μέχρι τώρα να μας πείτε αν πρέπει να περιμένουμε άσχημα αποτελέσματα. Θα μάθατε ότι είχαμε στην Ιαπωνία έναν ισχυρότατο σεισμό. Βεβαίως δεν έχουμε ούτε θύματα ούτε εκτεταμένες καταστροφές. Το τσουνάμι που χτύπησε ήταν ύψους μόλις ενός μέτρου. Ωστόσο, τέτοια γεγονότα τέτοιας κλίμακας μπορούν να επηρεάζουν το τοπίο στις θαλάσσιες μεταφορές?
Να σας πω, η μεγάλη ισχυρή καταστροφή που είχε σημειωθεί το Μάρτιο του 2011 με το τσουνάμι που προκάλεσε, είδαμε πόσο σημαντικά επηρέασε την ναυλαγορά της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, λόγω της μεγάλης καταστροφής που σημειώθηκε εκεί στην ναι, βέβαια, πυρηνική ενέργεια. Τότε μιλούσαμε για μια καταστροφή πολύ μεγαλύτερη και για ένα πυρηνικό ατύχημα επίσης. Σωστά. Θεωρείτε ότι μια ισχυρή δόνηση που δεν είχε ευτυχώς τέτοιον αντίκτυπο μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή θα το δούμε στην επόμενη εβδομαδία σας ανασκόπηση να καταγράφεται ως σημαντικό γεγονός αυτό? Θα επηρεάσει στην ναυλαγορά της μεταφοράς των LNG. Μάλιστα. Και όχι, εκτιμούμε, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ωραία. Απλά θα δημιουργηθούν κάποιες ανησυχίες που ίσως και τελικά βοηθήσουν και την ναυλαγορά των LNG, γιατί σίγουρα όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί στην Ιαπωνία έχει βοηθήσει θετικά την ναυλαγορά του LNG. Σωστά. Και ίσως να ενισχύσει κάποια θετικά σημάδια σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, ας περιμένουμε να το δούμε. Η ερώτηση ήταν ενδεικτική, απλώς για να δούμε πώς διαμορφώνεται και πώς επηρεάζεται το τοπίο κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια διεθνή εξέλιξη που δεν είναι οικονομική, αλλά πάντα έχει τον δικό της αντίκτυπο. Κυρία Μπρετζελέτου, σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας και σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.